Ταξί! Είμαι εδώ 40 λεπτά. Γιατί δεν έχω βρει ταξί? Γιατί είσαι σε μία βεράντα. Α, οκ, ναι. Ταξί! Πάλι τίποτα. Γιατί δεν μπορώ να βρω ταξί? Γιατί είσαι σε άλλη βεράντα. Τι κάνεις στις βεράντες, βγες στο δρόμο. Άντε, στο δοκιμάσω γι' αυτό. Ταξί! 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 Παρακαλώ, πού πας? Βασικά πάω. Α, δεν πάει από εκεί με τίποτα, δεν βολεύει. Δεν πρόλαβα να σου πω καν που πάω. Κυψέλη. Κυψέλη? Αυτό είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι είχα φανταστεί. Δεν βολεύει με τίποτα, φίλε, ξέχνα το. Έχεις υποχρέωση να με πας όπου σου ζητήσω. Τι θα πει δεν βολεύει? Τώρα θα σου εξηγήσω και θα νιώσεις πάρα πολύ άσχημα που μου φώναξες. Εκεί πέρα μένει μια πρώην μου. Και αν πάω, θα τα θυμηθώ. Και αν τα θυμηθώ, θα πρέπει να πιω. Και δεν πίνω ποτέ όταν οδηγώ. Πάντα σταματάω με αλάρμ στη μέση του δρόμου γιατί θέλω να έχω την άπλα μου. Επίσης, Κυψέλη είναι γεμάτα στενά, δεν πάω από εκεί. Εγώ είμαι γεννημένος για λεωφόρους. Θέλω να τρέχω. Ωραία, μπορείς να με πας έστω στην Ομόνια να πάρω ένα τρόλεϊ από εκεί. Ομόνια. Που βγαίναμε πάντα με την πρώην μου. Γιατί βγαίνατε με την πρώην σου στην Ομόνια? Της άρεσε να ταΐζει τα περιστέρια. Α. Στο σκύλο της. Τι? Λοιπόν, τα λέγαμε, φίλε. Οπού, κάτσε. Επειδή ψάχνω ταξί 40 λεπτά, πού μπορείς να με πας? Ποια περιοχή στο Λεκανοπέδιο δεν είναι φορτωμένη με αναμνήσεις? Τι να σου πω τώρα, έχω και πολλές πρώην. Γέρακα ίσως, δαραβερίζομαι με μία από εκεί που πάει καλά. Μία γέρακα σε πάω όπου θες. Κοντά στο σπίτι της, έτσι, δεν θα με βάζει τώρα να τουράρω στο γέρακα. Ωραία, πάμε γέρακα, νομίζω έχω κάτι γνωστούς εκεί. Δεν είχε κανέναν στο γέρακα, δεν ήξερε καν που είναι. Αλλά είχε ακούσει καλά πράγματα και ένιωθε περιπετειώδης. Σε επηρεάζει να καπνίσω? Όχι, ξέρω εγώ. Ναργιλέ. Α, ωραία. Πώς πάμε γέρακα τώρα? Τι ξέρεις τον δρόμο? Όχι, εννοώ πώς πάμε γέρακα τώρα, με τι καρδιά. Είχα εντελώς διαφορετικά σχέδια για απόψε, φίλε. Με πετάς πολύ εκτός προγράμματος. Αυτό είναι το πρόβλημα μου με αυτή τη δουλειά. Έρχεται ο καθένας, σου λέει πήγαινε με εδώ, πήγαινε με εκεί. Εμένα με ρωτάει κανένας αν έχω την απαιτούμενη διάθεση για να οδηγήσω. Ή έστω τα απαιτούμενα χαρτιά. Κάτσε, δεν έχεις δίπλωμα? Φυσικά και έχω δίπλωμα. Από το πανεπιστήμιο. Α! Της ζωής. Α! Αλλά ναι, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, δεν έχω ιδέα πώς να πάμε γέρακα. Μα καλά, πριν δεν είπε ότι εκεί μένει η κοπέλα του? Ναι, ευχαριστώ, αφηγητή. Όντως το είπε. Πρώτον, δεν είπα κοπέλα μου. Είπα νταραβερίζομαι με μία, που είναι πιο χαλαρό, μη με αγχώνετε χωρίς λόγο. Δεύτερον, δεν ξέρω που είναι οτιδήποτε στην Αθήνα. Ούτε ο Λευκός Πύργος. Θα μου πεις λοιπόν πώς να σε πάω, ή θα συνεχίσεις να είσαι εριστικός? Γιατί εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Είμαι επαγγελματίας, κύριε. Όπα, κάτι πατήσαμε. Δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων θα το μάθουμε στις ειδήσεις. Κάτσε να δω πώς θα σε βγάλω στο γέρακα τώρα που φαγώθηκες. Οκ. Λοιπόν, αυτός είναι ένας χάρτης της Αμερικής. Δεν μας βοηθάει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο, όσον ώρα τον κοιτούσα, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Καλά, ο Κολόμβος ανακάλυψε ολόκληρη Αμερική και εμείς δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το γέρακα. Όχι ρε γαμώτο, το έβαλα πείσμα τώρα. Θα πάμε στο γέρακα. Θα πάνε όντως γέρακα. Γιατί είχε ένα χάρτη της Αμερικής στο αμάξι του? Σε κάποια φάση είπε ότι η κοπέλα του τάιζε περιστέρια στο σκύλο της? Όλες, κάποια ή καμία από αυτές τις απορίες ίσως λυθούν στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα θυμηθούμε ξανά πώς ήταν το ταξί πριν το beat.